κυρία Λίκη ξεκινά το δρόμο για το θέατρό της. Πίσω στο θέατρο Αλίκη, όπου η Αλίκη Βουγιουκλάκη θα κάνει την τελευταία της στάση πριν από το παρεκκλήσι της Μητρόπολης. Ρεβέκα. Ναι, ήδη εδώ και περίπου 2 ώρες έχει διακοπεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην Οδό Αμερικής και αναμένεται η σωρός της Αλίκης να φτάσει εδώ στο θέατρο της από την Οδό Πανεπιστημίου και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί στην Οδό Σταδίου. Ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί εδώ είναι πάρα πολλής. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να θέσουν μία τάξη και η συγκίνηση είναι διάχυτη. Οι συνεργάτες και οι ηθοποιοί που συνεργάστηκαν στο παρελθόν μαζί με την Αλίκη βρίσκονται εδώ. Λόγω του πλήθους που έχει συγκεντρωθεί, τα ρολά του θεάτρου έχουν κατεβεί, έτσι ώστε να μπορούν με κάποια άνεση χώρου να μπορούν να κινηθούν, να συγκεντρωθούν όλα τα παιδιά της χοροδίας, της Μελωδίας της Ευτυχίας, αλλά και οι ηθοποιοί και συνεργάτες της Αλίκης. Να προσθέσουμε ότι έχουν φτάσει εδώ η Νόνικα Γαλινέα, η κυρία Νουσάκη, η Κατερίνα Καρόλου, η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Μαρίνα Ψάλτη, η Δέσποινα Σπινιανοπούλου. Και μόλις τώρα μία από τις πιο στενές της φίλες, η Ζωή Λάσκαρη με τον άντρα της, τον κύριο Αλέξανδρο Λικουρέζο. Πράγματι, η Ζωή Λάσκαρη ήταν πολύ στενή φίλη της Αλίκης και παλιότερα αλλά και τα τελευταία χρόνια. Και να πούμε ότι η Ζωή Λάσκαρη βρέθηκε πολλές ώρες στο ιατρικό κέντρο στο πλευρό της Αλίκης. Ίσως και σε κατηδίαν συνάντηση να της έδινε κουράγιο. Και ο γιος της. Και, πάλι. Και ο γιος της, ο Γιαννάκης, μόλις τώρα έφτασε. Που σημαίνει ότι πρέπει να έρχεται και ο Κώστας Σπυρόπουλος. Προφανώς ναι, από λεπτό σε λεπτό. Γιατί φύγανε μαζί. Ναι. Μόλις πέρασε μέσα. Φάνηκε ίσα-ίσα όμως. Ο Γιαννάκης βρισκόταν στο προσκεφάλι της μητέρας του Αλίκης αυτούς τους μήνες που η μητέρα του βρισκόταν στο ιατρικό κέντρο. Και βέβαια η θλίψη του είναι μεγάλη, καθώς είναι το δέσιμο που είχε η Αλίκη με το γιο της, το Γιάννη, ήταν πολύ μεγάλο, πολύ έντονο. Αν θυμόμαστε στην τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει η Αλίκη, είπε ότι το μόνο πράγμα που θα ήθελε ήταν να συναντήσει το γιο της. Γιώργος Πάντζας. Γιαννάκης και Κώστας ήταν για μερικά λεπτά αγκαλιασμένοι. Αλέκος Αλεξανδράκης και Νόνικα Γαλινέα φαίνονται μέσα στους καλλιτέχνες που έχουν πάει στο θέατρο Αλίκη. Όλοι με ένα λουλούδι στο χέρι. Κάποιοι μάλιστα γράφουν και κάποιες αφιερώσεις πάνω από τη φωτογραφία της Αλίκης που βρίσκεται στο αριστερό τμήμα του θεάτρου. Όλοι στην αγαπημένη μας Αλίκη, γιατί όντως η Αλίκη ήταν, είναι και θα είναι το αγαπημένο πρόσωπο, το λαμπρό αστέρι.
ίσως το μοναδικό αστέρι του ελληνικού κινηματογράφου αλλά και θεάτρου που δεν θα σβήσει ποτέ. Θα λάμπει στις καρδιές όλων μας. Γενιές και γενιές από εδώ και πέρα θα απολαμβάνουν και θα ψυχαγωγούνται με τις δεκάδες ταινίες της Αλίκης. Δραματικές αλλά και κομικές. Η Μαρινέλα, την βλέπω να είναι πίσω από τα κατεβασμένα ρολά του θεάτρου. Ναι, έχουν έρθει και από το χώρο του τραγουδιού. Έχουν έρθει τραγουδιστές. Μάλιστα, ο Σταμάτης ο Κόκοτας που είχαμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε πριν από λίγο, μου έλεγε ότι η Αλίκη αγαπούσε το τραγούδι. Αγαπούσε και το Σταμάτη τον Κόκοτα. Πολύ συχνά πήγαινε στο κέντρο που τραγουδούσε και μάλιστα ήταν άτομο που διασκέδαζε και εκδήλωνε τη χαρά της. Ο Σταμάτης ο Κόκοτας μας είπε πριν από λίγο ότι δεν ήταν λίγες φορές που σηκωνόταν και χόρευε. Χόρευε, ξεφάντωνε. Ήταν άνθρωπο ζωντανό, ζωηρό, σε κάθε της εκδήλωση. Και στο θέατρο και όταν η ίδια διασκέδαζε κάπου και με τους φίλους της και με τους συνεργάτες της, με όλους. Να ρωτήσουμε εδώ τον κόσμο που περιμένει υπομονετικά. Να μας πείτε τι σημαίνει η Αλίκη για σας. Η Αλίκη είναι ένα πανάκι. Δηλαδή είναι ιστορικά, δεν πρόκειται να ξαναβγάλει μια Αλίκη. Η Αλίκη ήταν μια καλή κοπέλα, άνθρωπος. Όπως είπε, σε χαρά στον ελληνικό λαό, χαρά και ευτυχία. Τη χρειάζεται. Χρειάζεται τη χαρά ο Νικολός. Και η Αλίκη την έδωσε, ξεκούραστα. Και πλησιοπάροχα. Η Αλίκη είναι και θα μείνει και ανεπανάληπτη. Νομίζω ότι στις τηλεοράσεις μας, ακόμα και πρόσφατα, κανείς μας δεν έχανε ελληνική ταινία, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Η Αλίκη έβγαλε πολλές ταινίες. Να ρωτήσουμε όμως και εσάς. Βρίσκεστε εδώ. Χάθηκε η εθνική μας σταρότη και να πω είναι πάρα πολύ λίγο. Αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι οι Έλληνες να αγκαλιάσουμε την Αλίκη για το μεγάλο πόνο και για τη μεγάλη θλίψη που έδωσε στις ψυχές μας και στις καρδιές μας. Είναι πολύ λυπηρό. Μάλιστα. Από ό,τι βλέπουμε, εσείς είστε μαθήτρια. Ναι. Γιατί ήρθατε εδώ? Για την Αλίκη. Αγαπά πάρα πολύ και θα υπάρχει πάντα. Δεν πέθανε. Ζούνε τα έργα της, ζουν οι σκηνές της, ζούνε όλα. Να ρωτήσουμε και εσάς, γιατί ήρθατε εδώ σήμερα? Ήρθα για την Αλίκη, όπως όλος ο κόσμος. Η Αλίκη δεν επαναλαμβάνεται, ήταν μία και μοναδική. Αυτό. Αλλά εκτός από τους μεγάλους φίλους, έχουμε και μικρά παιδιά, τους μικρούς τους φίλους. Πώς σε λένε, κορίτσι μου? Μαρίδα. Μαρία, γιατί βρίσκεσαι εδώ έξω από το θέατρο της Αλίκης Βουγιουκλάκη? Γιατί την αγαπούσα πολύ και τη σκέφτομαι πάντα. Έβλεπες ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη? Όλες. Ποια ήταν η αγαπημένη σου ταινία? Το Ξυλοβιού και το Παράδεισο. Μάλιστα. Να μας πείτε και εσείς. Εμένα μου φαίνεται ψέμα γι' αυτό το αναπάντεχο της Αλίκης. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη και πολύ συγκινημένη, να σας πω. Μου φαίνεται ψέματα, δηλαδή δεν μπορώ ακόμα να το πιστέψω. Μάλιστα. Όπως βλέπετε, η συγκίνηση του κόσμου, μικρών και μεγάλων, ακόμη και παιδιά του Δημοτικού βρίσκονται εδώ. Ο κύριος, τι ηλικία έχετε εσείς? Εγώ είμαι 59 χρονών. 59 χρονών, πάμε σε μεγαλύτερη ηλικία. Τι έχετε να θυμάστε εσείς από την Αλίκη? Την ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» ήταν σχολή δοκίμων. Μάλιστα. Εσείς τι ιδιότητα έχετε? Γιατί είμαι Χατζηκυριακιώτης. Είμαι μηχανικός του εμπορικού ναυτικού. Αλλά με την Αλίκη είχαμε δεθεί, γιατί γνωριζόμαστε κιόλας. Σταμάτης Φασουλής και Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Ο Δημήτρης με ένα λουλούδι στο χέρι. Τον βλέπουμε κάτω χαμηλά. Τώρα μπαίνει μέσα. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ τις τελευταίες ημέρες έστελνε καθημερινά ανθοδέσμη στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ανθοδέσμη με ένα γράμμα που τους ευχόταν γρήγορη ανάρρωση. Όλοι ήθελαν γρήγορη ανάρρωση. Κανείς ακόμη δεν πιστεύει ότι η
η Αλίκη, η μεγάλη πρωταγωνίστρια, η αγαπημένη πρωταγωνίστρια. Εάν γυρίσει λίγο, δεν ξέρω, αλλά παρασύρθηκα λόγω ίσως του όγκου, αλλά μπορεί να είναι και ο Θάνος ο Μικρούτσικος, ο τέος υπουργός πολιτισμού και συνθέτης. Ενδεχομένως, Τέρενς, δεν έχω τη δυνατότητα. Δεν ξέρω εάν ο Βαγγέλης ο Κατσαδίμας. Και έτσι όπως πέρασε, στην αρχή παρασύρθηκα, νομίζοντας πως είναι ο Δημήτρης ο Παπαμιχάλα. Τελικά νομίζω ότι πρέπει να είναι ο Θάνος ο Μικρούτσικος. Δεν ξέρω εσύ από τη θέση που βρίσκεσαι αν μπορέσεις να έχεις μια καλύτερη εικόνα. Οι αστυνομικοί εδώ προσπαθούν να αποθήσουν λίγο τον κόσμο για να δημιουργηθεί κάποιο πέρασμα στην Οδό Αμερικής, η οποία είναι κλειστή καθώς ο κόσμος από νωρίς άρχισε να συγκεντρώνεται. Ο κόσμος έχει βγει όμως και στα παράθυρα, στα μπαλκόνια των διπλανών πολυκατοικιών. Η θλίψη και η συγκίνηση είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων εδώ. Ενώ ταυτόχρονα τα φώτα του θεάτρου έχουν ανάψει συμβολικά από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο θάνατος της Αλίκης. Με βάση το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί, η σωρός της Αλίκης, αφού σταματήσει στο θέατρό της, στη συνέχεια θα πάει στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης, θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα αύριο όλη την ημέρα και σήμερα, και την Πέμπτη θα γίνει η κηδεία της. Σήμερα και αύριο τα θέατρα δεν θα λειτουργήσουν. Θα κλείσουν στη μνήμη της. Ο θεατρικός κόσμος της χώρας μας, ο κινηματογραφικός κόσμος της χώρας μας πενθεί, αλλά μαζί και όλος ο κόσμος, μικροί και μεγάλοι, επώνυμοι και ανώνυμοι. Όλοι κάτι έχουν να θυμηθούν από την Αλίκη. Είναι ένα αστέρι που έλαμψε και θα λάμπει, γιατί θα παραμένει στις μνήμες όλων. Εδώ αναμένεται σε λίγο να φτάσει η σωρός της Αλίκης και αναμένεται να ηχήσουν, να ακουστούν οι χαρούμενες μελωδίες της ευτυχίας. Τα παιδιά λυπούνται, αλλά ταυτόχρονα είναι χαρούμενα, γιατί η Αλίκη ζει μέσα τους. Και βέβαια αυτό θα είναι σύμβολο για το ότι το θέατρο εδώ, το θέατρο της Αλίκης, το σπίτι της Αλίκης, είναι ζωντανό, όπως ήταν ζωντανό τότε που η ίδια έδινε τις παραστάσεις. Τραγουδούσε, χόρευε πάνω στο σκηνή, ερμήνευε με ένα μοναδικό τρόπο. Τώρα βλέπω με τη μαύρη μεντάλια στο χέρι την Κάτια Δανδουλάκη. Δεν ξέρω, έχει συγκεντρωθεί τόσος πολλής κόσμος που αναρωτιέμαι αν θα μπορέσει να δημιουργηθεί κάποιο πέρασμα εδώ. Οι αστυνομικοί κάνουν ό,τι μπορούν βέβαια, αλλά ο κόσμος θέλει να είναι εδώ μπροστά στο θέατρο της Αλίκης. Θέλει να είναι παρόν όταν η Αλίκη για τελευταία φορά θα περάσει μπροστά από το σπίτι της, μπροστά από το θέατρο της. Ένα θέατρο που η πρώτη παράσταση δόθηκε από την Αλίκη εδώ τη χρονιά 70-71. Δηλαδή η Αλίκη έχει το θέατρο αυτό και έπαιζε τόσες παραστάσεις περίπου για 25 χρόνια. Είναι πολλά χρόνια. Τα δύο τελευταία χρόνια πεζόταν με μεγάλη επιτυχία η μελωδία της ευτυχίας
Μάλιστα, εδώ αναγράφεται ανάμεσα στα ονόματα των ηθοποιών που έπαιζαν δεύτερος χρόνος τρίαμβου. Και όντως ήταν ένας τρίαμβος, η μελωδία της ευτυχίας. Αλλά και ό,τι έκανε η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν ένας τρίαμβος. Ο κόσμος το αγαπούσε, το αγκάλιαζε. Αναλογίζομαι απλά και μόνο εάν η κατάληξη της ζωής της συνέπεπτε μια άνοιξη, ένα χειμώνα, τι θα γινόταν στην Αθήνα, η οποία τώρα είναι σχεδόν άδεια. Και παρόλο που είναι άδεια, βλέπετε ότι έχει συγκεντρωθεί πραγματικά πλήθος. Όντως, παρόλο που ο κόσμος έχει φύγει για τις διακοπές τους, τις θερινές διακοπές, έχει συγκεντρωθεί πάρα πολλοίς κόσμος. Πολλοίς κόσμος. Και όλοι θέλουν να πλησιάσουν, να αφήσουν ένα λουλούδι, μία ανθοδέσμη μπροστά στα ρολά, στην κεντρική είσοδο του θέατρου της Αλίκης. Ήταν πολύ συγκινητικό το πλάνο. Δεν ξέρω εάν είχατε τη δυνατότητα να το δείτε. Πλησίασε η Άννα Ιφόνσου και άφησε μία ανθοδέσμη, η οποία έκλαιγε πραγματικά με λυγμούς. Δεν πίστευε ότι η Αλίκη δεν υπάρχει. Έλα, πού πας, Ρέκα? Μετακινείται και λίγο η συνάδελφος για να μιλήσει με τον κόσμο που περιμένει, να ακούσουμε μερικές απόψεις ακόμα. Ναι, να ρωτήσουμε εδώ τον κόσμο. Μπορείτε να θυμηθείτε τι σημαίνει η Αλίκη, τι άφησε η Αλίκη. Προσπαθούμε να πλησιάσουμε τον κόσμο. Βρίσκεστε εδώ, έξω από το θέατρο της Αλίκης. Εγώ ακύρωσα το ταξίδι που ήμουν για Σπέτσες, ειδικά για την Αλίκη, για να τη δω. Είχατε σκοπό να φύγετε ταξίδι και το ακυρώσατε. Και το ακύρωσα για να έλθω να τη δω στο θέατρό της και στην ακόλουθη, εκλώσιμη ακολουθή. Είναι τόσο σημαντικό πρόσωπο πολύ για εσάς. Πολύ σημαντικό πρόσωπο και θα είναι μεγάλη η απώλειά της. Δηλαδή τη λάτρευα και εγώ και τα παιδιά μου που είναι μωρά, το 1-8 και το 16. Τη λατρεύαμε. Εσείς τι ηλικία έχετε? 40. 40. Προφανώς και η μητέρα σας. Όλη μου η οικογένεια. Από τα παιδικά μου χρόνια θυμούμαι ότι ήμουν μωρό, έβλεπα τις ταινίες της. Αυτές τις μικρού μήκους και μετά. Δηλαδή την ελάτρευα, την παρακολουθούσε συνεχώς. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε όμως και άλλο κόσμο. Να μας πείτε τι θυμάστε από την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά ξέρετε, δεν πρέπει να μιλάει κανένας. Πιστεύω ότι όσοι έρχονται, εξαιρουμένοι της μητέρας και του Δημήτρη, του Παπαμιχαήλ, γιατί είναι και κουμπάρα μου η Αλίκη, όχι μόνο έχω δουλέψει. Πιστεύω ότι όλοι έρχονται για την προβολή τους. Μάλιστα. Και λυπούμε πάρα πολύ και το κοινό που χειροκροτεί τους ζωντανούς. Δεν είναι πασαρέλα. Εδώ θέλει είναι μνήμη, μία άποψη σιωπή, αυτή που ακούγεται. Αλλά πιστεύω εγώ, Τέρενς, ότι τα συναισθήματα του κόσμου είναι αγνά. Δηλαδή δεν βλέπω κάποια προσποίηση εδώ. Ο κόσμος κλαίει και το δείχνει. Συγκινείται και το δείχνει. Είναι αγνά τα συναισθήματα αυτά. Φαντάζομαι ότι ο συγκεκριμένος κύριος που σου μίλησε δεν θα αναφερόταν στο ανώνυμο το πλήθος το οποίο είναι απ' έξω, αλλά ίσως να αναφέρεται σε ορισμένους από εκείνους τους επώνυμους οι οποίοι εμφανίστηκαν αυτές τις μέρες είτε στο νοσοκομείο είτε εδώ. Αλλά είναι στιγμές αυτές που πρέπει να τα βάζουμε λίγο στην άκρη αυτά τα σχόλια. Πρέπει πράγματι να περισσεύει η καρδιά και όλο αυτό το μεγαλείο που λέγεται Αλίκη καταγράφεται σε αυτές εδώ τις εικόνες με τον κόσμο μαζεμένο να περιμένει πότε θα έρθει η σωρός της και από εκεί και πέρα να ακολουθήσει τον δρόμο για το παρεκκλήσι της Μητρόπολης. Ναι. Τα συστήματα είναι ιδιαίτερα φορτισμένα πάντως. Να
Είδαμε προηγουμένως μια κυρία ανέβαλε το ταξίδι της για τις πέτσες, όπως μας είπε, γιατί έμαθε ότι η Αλίκη πέθανε. Γι' αυτό λέμε ότι τα συναισθήματα αυτά είναι αγνά και ο κόσμος εδώ με αυθορμητισμό ενεργεί, ερχόμενος έξω από το θέατρό της. Να ρωτήσουμε έναν άλλο κύριο. Μιλήστε μας για την Αλίκη. Δεν μπορώ. Είναι βουρκωμένος ο κύριος. Και όλοι περιμένουν εδώ από λεπτό σε λεπτό τη συγκλονιστική στιγμή όπου η Αλίκη Βουγιουκλάκη θα περάσει από το σπίτι της, από το θέατρο της. Το θέατρο που υπηρετούσε για 25 χρόνια. Μια ροζ κορδέλα πλαισιώνει την φωτογραφία που έχει αναρτηθεί εδώ μπροστά στο θέατρο. Και ο κόσμος συμπληρώνει κολλώντας χαρτάκια πάνω στις φωτογραφίες κάποια αφιέρωση, μια τελευταία κουβέντα για την Αλίκη. Μπράβο.
Και από εδώ και μπρος, όπως τουλάχιστον προσπαθώ να αντιληφθώ, θα πρέπει οι φίλοι και οι συγγενείς πεζοί να την ακολουθήσουν μέχρι το παρεκκλήσι της Μητρόπολης. Ναι, βέβαια, βεβαίως. Η στιγμή βέβαια ήταν συγκλονιστική αυτή που ζήσαμε εδώ. Ο κόσμος φώναζε Αλίκη, Αλίκη, Αλίκη ζεις, Αλίκη αθάνατη και συνόδευσε το αυτοκίνητο που μεταφέρει τη σωρό της, της μεγάλης πρωταγωνίστριας, στο παρεκκλήσι. Όλοι μικροί και μεγάλοι προχωρούν ακολουθώντας το αυτοκίνητο προς το παρεκκλήσι της Μητρόπολης. Ο κόσμος φώναζε, χειροκροτούσε, πέταγε λουλούδια, αποδίδοντας την ελάχιστη τιμή που θα μπορούσε να αποδώσει στην κοσμαγάπητη πρωταγωνίστρια, την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
το ραντίο σας. Πρέπει να ετοιμαστώ. Όπως βλέπετε, η πομπή προς το παρεκκλήσιο της Μητρόπολης περνάει αυτή τη στιγμή από την πλατεία Συντάγματος. Με τους λίγους Αθηναίους που έχουν απομείνει, πραγματικά να σπέβδουν για να την αποχαιρετήσουν. Ήταν κάτι το αναμενόμενο και φανταστείτε πώς ήταν μια πομπή την οποία ούτε την είχαν προαναγγείλει ούτε την είχαν οργανώσει. Η Αλίκη ήταν η στάρ, ήταν η μεγάλη βεντέτα, ήταν δημοφιλέστατη, λαοφιλέστατη. Προσπαθώ να σκεφτώ αν, όπως έλεγα και νωρίτερα σήμερα στο ραδιόφωνο, υπάρχει περίπτωση μέσα στις επόμενες δεκαετίες άλλος καλλιτέχνης, άντρας ή γυναίκα, να φτάσει στη δημοτικότητα αυτού του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ο συνάδελφος Κώστας Παπαδάκης βρίσκεται στο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού. Κώστα. Ναι, Τέρενς, μάλιστα θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που είπες εσύ πριν από λίγο, ότι αν υπάρξει άλλη πρωταγωνίστρια τόσο μεγάλη, αν υπάρξει άλλη θεατρίνα, αν υπάρξει άλλη ηθοποιός τόσο μεγάλη στις επόμενες δεκαετίες, στην επόμενη δεκαετία, συγγνώμη. Και αυτά τα λόγια ξεφεύγουν από τα χείλη του ανώνυμου και απλού πολίτη που βρίσκεται εδώ και που συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο. Συγκεντρώνεται όλο και περισσότερος κόσμος εδώ στην Μητρόπολη, περιμένοντας την Λίκη Βουγιουκλάκη να χαιρετήσει, να αποτίσει τον ίστατο φόρο τιμής, να τοποθετήσει ένα λουλούδι στη σωρό της και να της πει το τελευταίο αντίο. Ο κόσμος συγκεντρώνεται, όπως είπαμε, όλο και περισσότερος εδώ. Έχουν δημιουργήσει οι αστυνομικές δυνάμεις αυτούς τους διαδρόμους για να μπορέσουν να κοντρολάνουν, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, την όλη κατάσταση. Ένας έλεγχος πάντως από πλευράς αστυνομίας που γίνεται, θα έλεγα, σχετικά εύκολα, δεδομένου ότι ο κόσμος και είναι αξιοσημείωτο, δείχνει μια πειθαρχία, έναν σεβασμό, δεν είναι όχλος, είναι πολλοί πολίτες μαζί, οι οποίοι είναι κοντά της, αλλά κρατούν και τις αποστάσεις εκείνες που θα ήθελε η οικογένεια. Και δεν μιλούν. Υπάρχει ένας βουβός θρήνος για τη μεγάλη πρωταγωνίστρια, για το πιο λαμπρό αστέρι. Ένας βουβός θρήνος, Τέρενς. Τα μόνα λόγια που ξεφεύγουν από τα χείλη τους είναι ότι δεν θα υπάρξει ξανά δεύτερη Αλίκη. Και σχολιάζουν μεταξύ τους όσο μπορούν να το κάνουν αυτό. Πώς μεγάλωσαν οι ίδιοι, πώς μεγάλωσαν τα παιδιά τους μέσα από τις ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκης, μέσα από το χαμόγελό της, μέσα από την δράση της, μέσα από τα θέλγητρά της, μέσα από την αγάπη της. Υπάρχει κινητοποίηση της αστυνομίας, σιγά σιγά διώχνει τον κόσμο γύρω από το προάβλιο του, από το προάβλιο που βρίσκεται έξω από το παρεκκλήσι της Μητρόπολης, όπου σε λίγη ώρα αναμένεται να φτάσει η σωρός της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Βλέπω κάποια κίνηση στην Μητροπόλεως, κίνηση όχι που να προβεβαιωθεί ότι φτάνει σωρός, αλλά κίνηση μοτοσυκλετιστών και αυτοκινήτων, που σημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν κόψει την, τουλάχιστον από εδώ όπως βλέπω, δεν έχουν κόψει την κυκλοφορία.
ή τουλάχιστον αφήνουν να περνάνε μόνο τα μηχανάκια. Αυτοκίνητο δεν βλέπω τώρα. Ο προπομπός μόλις τώρα έστριψε την γωνία από το Σύνταγμα και κατεβαίνει στη Μητροπόλεως, βρίσκεται κάτω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Ναι, πάντως αξιοσημείωτο είναι πώς συγκεντρώθηκε, πώς έσπευσε ο κόσμος αυτός δίπλα στο πλευρό της Αλίκης, μόλις πληροφορήθηκε τον χαμό της. Ένας κόσμος ο οποίος εξακολουθεί να σειραίει στον χώρο του θεάτρου. Λίγο πριν έρθουμε σε σένα, Γιώργο, έβλεπα τον κόσμο με το που έφυγε η πομπή να μπαίνει μέσα στο θέατρο σαν τόπο προσκυνήματος. Και δεν αμφιβάλλω ότι πολύ περισσότερος κόσμος θα αρχίσει να μαζεύεται σε λίγο στη Μητρόπολη για το τελευταίο προσκύνημα. Σαφώς, Τέρενς, αρκετός εκεί ήταν ο κόσμος που ήθελε να συνοδέψει την Αλίκη στο θέατρο, στο δεύτερο σπίτι, στο σπίτι της μάλλον. Αλλά και αρκετός κόσμος ρωτούσε εδώ από εμάς ή έβλεπε από τα μόνιτορ των τηλεοπτικών συνεργείων σε ποιο σημείο βρίσκεται η σωρός για να μπορέσουν να δουν, να καλύψουν έτσι την αγωνία τους. Να δούνε τελευταία για τελευταία φορά την Αλίκη. Σε δύο σημεία ο κόσμος μαζεύεται για να εκδηλώσει αυτή τη λατρεία την οποία αποδεδειγμένα είχε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη όλες αυτές τις δεκαετίες, 43 χρόνια συναπτά από την πρώτη ταινία που έκανε μέχρι και σήμερα. Αδιαμφισβήτητα
το εμπορικότερο όνομα στον χώρο της τέχνης, είτε αυτό ήταν κινηματογράφος, είτε αυτό ήταν θέατρο, θυμίζοντας τα ρεκόρ, σαν και αυτό της υπολογού Νατάσας. Ταινία του Νίκου Φόσκολου, ο οποίος διεκδικεί και εδώ ένα ακόμα δικό του ρεκόρ. Αλλά η Αλίκη, η οποία ήταν εξίσου εμπορική, μακράν των υπολείπων και στις τηλεοπτικές της εμφανίσεις, είτε αυτές ήταν οι αναμεταδόσεις των κινηματογραφικών της ταινιών, είτε ήταν συνεντεύξεις, είτε ήταν σύριαλ, είτε ήταν οι τηλεοπτικές μεταφορές από μαγνητοσκόπηση των θεατρικών της παραγωγών. Και βέβαια να μην θυμηθούμε, και πού να θυμούνται βέβαια νεότεροι, αλλά εμείς παλαιότεροι το θυμόμαστε, τις χιλιάδες τα μικρά 45 δισκάκια τα οποία που λέγει Αλίκη όταν βγαίνανε στο βινήλιο, όλες τις κινηματογραφικές επιτυχίες, αυτές που τις έγραφε τότε ο Μάνος Χατζηδάκης. Η πομπή πλησιάζει προς την Μητρόπολη, όπου βρίσκεται ο συνάδελφος Γιώργος Παπαδάκης. Κώστας, ναι, Παπαδάκης. Ναι, Κώστα. Ναι, Τέρενς, από ό,τι βλέπουμε και από τον κόσμο, ο οποίος αρχίζει και στριμώχνεται και πέρα από τους διαδρόμους που έχουν δημιουργήσει οι αστυνομικές δυνάμεις για να μπορέσουν να κοντρολάρουν την κατάσταση. Σημαίνει ότι όπου να είναι, η σωρός της Αλίκης φτάνει εδώ στη Μητρόπολη, όπου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι σήμερα και αύριο και την Πέμπτη μέχρι τις 12 η ώρα. Οπότε θα ακολουθήσει και η νεκρόσιμος ακολουθία μέσα στον Ιερό Ναό και στη συνέχεια η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Δεν ξέρω, Τέρενς, αν είναι σωστό αυτό που θα πω και αν είναι λάθος, διόρθωσέ με. Μιλούσε προηγουμένως για την μεγάλη εμπορική επιτυχία της ταινίας της «Υπολοχαγός Νατάσα», που γυρίστηκε, μάλλον κάποιες σκηνές γυρίστηκαν και στο Μόναχο. Είναι γεγονός αυτό. Είναι γεγονός, ναι, και έκαναν έναν παραλληλισμό. Η μεγαλύτερη επιτυχία, η ταινία της, η «Υπολοχαγός Νατάσα», γυρίστηκε στο Μόναχο και στο Μόναχο η Αλίκη. Εκεί έμαθε την κακή δυσκολία. Εκεί έμαθε, ναι. Την οποία, τουλάχιστον από όσα μπορούμε να ερμηνεύσουμε, όσο μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα λόγια του κύριου Πουλαντζά, μπορεί να μην την ήξερε σε πλήρη έκταση. Ή μάλλον ήξερε ότι κάτι το πολύ σοβαρό έχει, αλλά το οποίο πίστευε ότι θα μπορούσε να το θεραπεύσει. Την συνειδητοποίησε την πραγματικότητα μερικές μέρες τώρα πριν την χάσουμε. Πάλι όπως άφησε να εννοηθεί, εμέσως πριν όμως σαφώς ο θεράπων ιατρός της, ο κύριος Πουλαντζάς, μιλώντας νωρίτερα σήμερα με τους δημοσιογράφους. Και να πω και κάτι άλλο, το οποίο με συγκίνησε ιδιαίτερα βλέποντας προηγουμένως τους δέκτες μας στην τηλεόραση του Αντένα, την τελευταία συνέντευξη της Αλίκης που είχε δώσει στον Αντένα. Και από την συνάδελφο την δική μας ρωτήθηκε ότι μάλλον υπόθηκε σαν διαπίστωση ότι δεν περνάνε τα χρόνια πάνω σας, κύριε Βουγγιουκλάκη. Αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι υπόθηκε ότι δεν περνάνε τα γερατιά, δεν υπάρχουν γερατιά. Και είπε, δυστυχώς όμως αρρωσταίνουμε. Αυτό είναι χειρότερο από τα γερατιά. Η Αλίκη Βουγγιουκλάκη κράτησε τον εαυτό της ένα πλεονέκτημα, το οποίο φαντάζομαι ότι όλοι θα το ζήλευαν. Να μην τη δούμε ποτέ γερασμένη. Να την έχουμε συνέχεια μπροστά μας, έτσι όπως την είδαμε μέχρι και την τελευταία στιγμή, ακόμα μέσα στην ταλαιπωρία των εξετάσεων του Μονάχου ή της Μασαχουσέτης, να είναι μια γυναίκα γεμάτη ζωντάνια, νεανικότητα, με χαμόγελο. Εκείνο το δάκρυ, βέβαια, της τελευταίας στιγμής στο Μόναχο, μας έδειξε μια σκηνή και μια πλευρά της Αλίκης που δεν την ξέραμε σαν κοινό της, αλλά πάντως η τελευταία της η ανάμνηση μένει σε μας με την ζωντάνια, την ανικότητα, το χαμόγελο, τη φρεσκάδα και την δίψα για πολλά πράγματα, να θέλει να κάνει πολλά πράγματα στη ζωή της. Και την ικανότητά της να τα μεταδίδει σε όλους μας αυτά, Τέρενς.
Από ό,τι βλέπω υπάρχουν μόλις φτάνουν κάποια περιπολικά της αστυνομίας που σημαίνει ότι η Σωρός από στιγμή σε στιγμή θα μπει εδώ στο προάβλιο της Μητρόπολης. Και ο κόσμος περιμένει με αγωνία. Όσο και αυτό φαίνεται παράξενο να δει για τελευταία φορά την Αλίκη. Για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, να πούμε ότι η κηδεία θα γίνει την Πέμπτη. Που σημαίνει ότι η Αλίκη θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα σήμερα και αύριο όλη την ημέρα.
Τώρα δύο σας. Πρέπει να ετοιμαστώ. Κάτια Δανδουλάκη. Σε δύο ώρες από τώρα λοιπόν θα αρχίσει το λαϊκό προσκύνημα. Ήδη όμως κοντά στην σωρό της Αλίκης Βουκουκλάκη βρίσκονται οι δικοί της άνθρωποι, ο γιος της Γιάννης, ο Κώστας Πυρόπουλος, η μητέρα της, τα αδέλφια της, αλλά και οι κορυφαίοι πρωταγωνιστές που είδαμε, που πήγαν να προσκυνήσουν και να αποχαιρετήσουν την Αλίκη. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε πάλι με την Μητρόπολη. Όμως, να δούμε τώρα τα άλλα θέματα του δελτίου μας. Να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό την Μέρη Λαμπαδίτη από την Μητρόπολη και τον Κώστα Καζακόπουλο από το Θέατρο Αλίκη, που μας περιέγραψαν τις συγκινητικές στιγμές που εκτελήχθηκαν εκεί. Μάθαμε τελικά, Μιχάλη, να μια εικόνα μέσα από το παρεκκλής, κυρίες και κύριοι. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε την κυρία Ζωή Λάσκαρη και άλλα μέλη της οικογένειας και φίλους που στέκονται δίπλα στο φέρετρο της Αλίκης. Νίκο, χωρίς να θέλουμε να ξεχωρίσουμε κάποιους από τους ανθρώπους, τους στενούς φίλους, συνεργάτες, συναδέλφους Αλέκης Βουκουκλάκη, οι οποίοι όλοι έχουν συμπαρασταθεί στον αγώνα της, αλλά και αυτή τη στιγμή βρίσκονται εδώ, υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία περάσανε πραγματικά τελείωτες ώρες στο ιατρικό κέντρο, δίπλα της, ξενυχτήσανε βράδυ ολόκληρο, όπως ο Λάκης Λαζόπουλος και η Ζωή Λάσκαρη. Και η Ελένη Κούρκουλα ήταν μαζί της. Εδώ είναι ο ανιψιός της Αλίκης, επειδή βλέπουμε πλάνα σε διακόπτω, Μιχάλη, και με συγχωρείς, μέσα από το παρεκκλής είναι ο ανιψιός της Αλίκης. Εν τα Αγίων και δικαίων συναριθμίσε,
Θυμάστε, ρίξε και σώσε, ως αγαπός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Έψαστε και μακαρίσατε, αδελφοί. Αιωνία σου γίνει αυτοί ο μακάριστος και ρίξτος αδελφοίμων. Αιωνία σου γίνει αυτοί ο μακάριστος και ρίξτος αδελφοίμων. Αιωνία σου γίνει αυτοί ο μακάριστος και ρίξτος αδελφοίμων. Αιωνία. Σε ζωντανή σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με το παρεκκλήσι της Μητρόπολης βλέπετε τους στενούς συγγενείς και φίλους, να η μητέρα της, κυρία Έμη, και ο γιος της Αλίκης, ο Γιάννης. Εκεί κοντά της, για αυτό το τελευταίο αντίο. Και έξω ο κόσμος που περιμένει. Για να μπει λίγο αργότερα εκεί στο παρεκκλήσι. Να χαιρετήσει από κοντά ένα πρόσωπο που λάτρεψε. Στιγμές συγκινητικές και συγκλονιστικές. Σε έναν ούτως ή άλλως μικρό χώρο όπως είναι ο Άγιος Λευτέρης. Το παρεκκλήσι, δηλαδή, της Μητρόπολης. Σε αυτό το τελευταίο σπασμό. Κύριος Ηλίας Βουλιουκλάκης στο βάθος, ξάδερφος της κυρίας Βουλιουκλάκη. Εδώ ο κύριος Κώστας Σπυρόπουλος. Οι άνθρωποι που πήγαν στο ιατρικό κέντρο διηγούνται ότι ο Κώστας Σπυρόπουλος κοιμόταν σε ένα μικρό κρεβάτι δίπλα στο κρεβάτι της Αλίκης όλες αυτές τις μέρες και όλες αυτές τις ώρες. Ώρες αγωνίας που τις πέρασε η δίπλα της. Η ίδια η Αλίκη είπε ότι είναι μέλος της οικογένειάς της. Αν διακρίνω καλά, είναι η κυρία Κάτια Δαμπουλάκη. Εδώ. Και πίσω ο αδερφός της Αλίκης. Ο χώρος, είπαμε, είναι χώρος πολύ περιορισμένος και γι' αυτό και τα προβλήματα ή ίσως και οι μικροδιαμαρτυρίες που ακούτε. Οι άνθρωποι που είναι και αυτή την ώρα μέσα είναι πολλοί. Και είναι πολλοί γιατί πολλοί είναι οι φίλοι και οι στενοί άνθρωποι, οι άνθρωποι της οικογένειας που ήθελαν να είναι κοντά, όσο πιο κοντά γίνεται, αυτές τις ώρες, τις δύσκολες και τελευταίες.
κόσμος, όπως ακούσατε από τον Μιχάλη νωρίτερα, μαζεύεται. Είναι περίπου 600 άτομα αυτή την ώρα. Άνθρωποι οι οποίοι θα περιμένουν σίγουρα πάνω από 2 ώρες μέχρι να μπουν στο παρεκκλήσι, αφού δεν θα ανοίξει, όπως τουλάχιστον προβλέπεται, νωρίτερα από τις 6. Κόσμος που από ό,τι φαίνεται ήταν και η αιτία που τελικά δεν έγινε αυτή η στιγμή εκδήλωση, πώς να το πει κανείς, που είχε προγραμματιστεί στο θέατρό της, στο θέατρο Αλίκη. Πέρασε η νεκροφόρα με τη σωρό, αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Η πρώτη δικαιολογία που ακούσαμε ήταν ότι ήταν τόσο πολύ συγκεντρωμένη που προτιμήθηκε από την οικογένεια να μην φορτιστούν και άλλο τα πράγματα. Και όπου σκιά βέβαια τώρα, όπως καταλαβαίνετε, εκεί και οι περισσότεροι. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Μιχάλης ο Γρυπιώτης και αν έχει να μας πει κάτι. Μιχάλη. Νίκο, εδώ έξω από το παρεκκλήσι, βρισκόμαστε ακριβώς έξω από την είσοδο. Έχει δημιουργηθεί το αδιαχώρητο. Υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν μείνει έξω και περιμένουν να μπουν και αυτοί μέσα στο παρεκκλήσι, όπου, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, βρίσκονται μόνο οι στενοί φίλοι και οι συγγενείς. Ο κόσμος συνεχώς αυξάνεται. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το ότι το παρεκκλήσι, γύρω από το παρεκκλήσι, έχει συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος, ο οποίος κρέμεται, έχει ανέβει μέχρι και σε δέντρα για να δει αυτές τις στιγμές, για να ζήσει από κοντά αυτές τις στιγμές. Ενώ υπάρχει πολλοί κόσμος συγκεντρωμένος, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τον κλειό της αστυνομίας και περιμένουν για να περάσουν αυτές οι 2 ώρες, ώστε να ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα. Να πάω σε μερικούς ανθρώπους, δεν ξέρω αν να μιλήσουμε. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Από τον Sky είμαστε. Θέλω να μας πείτε 2 κουβέντες, ένα τελευταίο αντίο στην Αλίκη. Την ανεπανάληπτη. Την αγαπάμε πάρα πολύ. Θα είναι μέσα στη ψυχή μας για πάντα. Ευχαριστώ. Τι πιστεύετε ότι ήταν αυτό που κάνει την Αλίκη τόσο αγαπητή στον κόσμο? Η ομορφιά της, το ταλέντο της, όλα γενικά ήταν κάτι το εξαιρετικό, καταπληκτική. Εσύ είσαι πόσο χρονών? 13. Τι θυμάσαι από την Αλίκη Βουγιουκλάκη? Έχω δει τις περισσότερες ταινίες της και ήταν πάρα πολύ ωραίες, ήταν αξιολάτρευτη και συγκινήθηκα πολύ που πέθανε. Τι είναι αυτό που σε κάνει να την αγαπάς, να αισθάνεσαι κοντά της? Τι θυμάσαι χαρακτηριστικό από την Αλίκη? Εσύ? Την αγαπούσα πάρα πολύ και αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ ήταν το ωραίο χαμόγελο που είχε και ότι αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά. Νίκο. Και την κυρία Δανδουλάκη, οι οποίοι έχουν βγει από το παρεκκλήσιο, που βέβαια και η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλή. Και όσο Νίκο βλέπουμε τις εικόνες... Μητέρα, ναι, βέβαια, της Αλίκης. Τραγική φιγούρα. Όταν έφτασε στο σπίτι της οδούς της Ηχώρου το μεσημέρι για πρώτη φορά με την Αλίκη απούσα, ανεβαίνοντας τα σκαλιά, μονολογούσε μέσα στα αναφιλητά της: «Το κοριτσάκι μου, το κοριτσάκι μου». Τώρα κάθεται η γυναίκα για να πάρει μια ανάσα, να ξαποστάσει. Νίκο, δεν ξέρω αν με ακούς, αλλά ναι, αυτό που είναι πραγματικά συγκινητικό είναι ότι το πλήθος του κόσμου που έχει συγκεντρωθεί εδώ, στο κύριο μέρος του, σχεδόν η μισή από τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ πέρα είναι μικρά παιδιά. Ηλικίας από 2 ετών έως και 15-16 είναι τα περισσότερα μικρά παιδιά, τα οποία εκφράζουν την αγάπη τους από την πρώτη μέρα που η Αλίκη εισήχθη στο ιατρικό κέντρο και ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια της ζωής της, η οποία έχει εταιρικά αυτό το τραγικό, το μοιραίο τέλος. Τα παιδιά που τόσο και η Αλίκη Βουγιουκλάκη αγαπούσε. Να λοιπόν ο κόσμος, να όλα όσα γίνονται έξω από τη Μητρόπολη, και εμείς εδώ και ώρα θυμόμαστε περιστατικά από τη ζωή της Αλίκης, διηγήσεις δικές της και άλλων ανθρώπων. Ο Λάκης Λαζόπουλος δημοσίευσε η εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος ένα αφιέρωμα στην Αλίκη χτες, και μεταξύ άλλων δημοσιεύεται και μια συνέντευξη η οποία μέχρι τώρα δεν είχε δει το φως της δημοσιότητας και είχε δώσει η Αλίκη στον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη. Σε ένα απόσπασμα διαβάζουμε: «Ερωτάτε τι θυμάται από την ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο»?» Και λέει: «Στο ξύλο θυμάμαι τα χαστούκια,
τα οποία ήταν πάρα πολλά και πολύ δυνατά, γιατί με τον Δημήτρη τότε ήμασταν σε κόντρα. Κύριος Πάντζας. Νίκο, αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω εγώ είναι ότι σε δημοσιεύματα η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε εκφράσει την επιθυμία της ο Λέξης Λαζόπουλος να ανεβάσει θεατρικές παραστάσεις στο δικό της θέατρο, στο θέατρο Αλίκη, εκεί όπου εκείνη καταξιώθηκε και την είδε όλος ο ελληνικός λαός. Και λέγοντάς του χαρακτηριστικά, θέλω να ανεβάζεις παραστάσεις και ο κόσμος να γελάει μέσα στο χώρο που έπαιζα εγώ. Νομίζω ότι ο Λάκης Λαζόπουλος είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να καταφέρει αυτό και να κάνει πραγματικότητα το όνειρο της Αλίκης. Βέβαια. Ενώ πριν από λίγο είδαμε και κάποια από τα μικρά παιδιά που συμμετείχαν στη Μελωδία της Ευτυχίας, αγκαλιασμένα όλα μαζί να μπαίνουν στο παρεκκλήσι. Για την Αλίκη που για πρώτη φορά εμφανίστηκε ως θειασάρχης το 61-62 με τουρνέ στην επαρχία και τα έργα «Ωραία μου κυρία», το «Ποστανιάτα», «Πειρασμός», «Τρελό καλοκαίρι» και «Φτωχό σαν σπουργιτάκι». Στην Αλίκη βέβαια, η οποία είχε παίξει και στην Επίδαυρο δύο φορές, το πούμε και νωρίτερα, σε πολύ συζητημένες παραστάσεις, το 86 με την Λυσιστράτη και το 90 με την Αντιγόνη. Μια γυναίκα η οποία τα είχε κάνει σχεδόν όλα στο χώρο της, στο χώρο του κινηματογράφου και του θέατρου.